μάλιστα αριστούχοι επιστήμονες, αισθάνεσαι ιδιαίτερη χαρά, αισιοδοξία, όταν κάποια νέα παιδιά από τώρα ανοίγουν τα φτερά τους στην κοινωνία και στην επιστήμη. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι η άλλη Ελλάδα. Ελλάδα της προοπτικής, της πλοόδου, της ευημερίας, της χαρας. Και όχι η άλλη Ελλάδα που έχουμε χωρίσει τελευταία, η σκυθροπή Ελλάδα, της μιζέριας. Τα νέα παιδιά αυτά μας κάνουν υπερήφανος. Γιατί είναι δικά μας παιδιά. Είναι παιδιά της πόλης μας και του νομού μας. Είναι οι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι θα κοσμήσουν το στερέωμα της επιστήμης. Σήμερα όμως είναι και άλλη μια μέρα μνήμης. Μια μέρα μνήμης για τον μεγάλο Ευεργέτη. Τον Ευεργέτη ο οποίος έχει καθιερώσει και έχει αφήσει σαν διαθήκη να τιμούν τα παιδιά αυτά, τους νέους επιστήμονες. Και βλέπουμε ότι ο αγαπημένος μας ο Σχίζας, ο συμπατριώτης μας, αυτός ο ευπατρίδης, ακόμα και από τον τάφο ακόμα, δίνει βραβεία στα παιδιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Επιτροπή του Ιδρύματος Σχίζα που με κάλεσε σήμερα να είμαι εδώ. Και να τους συγχαρώ όμως συγχρόνως, γιατί ξέρουμε πόσο καλά χειρίζονται το Ίδρυμα αυτό και δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι στη λειτουργία του Ιδρύματος. Ακόμα ήθελα να πω στα παιδιά, παιδιά που σήμερα εσείς οι νέοι επιστήμονες, εύχομαι να πετάξετε ψηλά. Εύχομαι να καταθέσετε τις κορυφές της επιστήμης. Οι κορυφές όμως έχουν αληφορικό δρόμο. Είναι δύσκολος δρόμος. Έχετε όμως τα προσόντα να φτάσετε πολύ ψηλά. Και αυτό που λέω κι άλλες φορές με ευκαιρία τέτοιες εκδηλώσεις. Όσο ψηλά και να πάτε όμως, να πατάτε στη γη. Γιατί αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι η συμπεριφορά πέρα από την επιστήμη. Και ειδικά για τους γιατρούς συναδέλφους. Θέλω να τους πω ότι αυτό που μετράει στον ασθενή αύριο είναι η καλοσύνη, είναι η ανθρωπιά, να τους φίξει το χέρι. Και όπως κάποιοι λένε, το 60% της θεραπείας είναι η ψυχολογία. Να είσαι κοντά στους αρρώστους. Και όχι μόνο οι γιατροί, τα παιδιά, οι συναδελφοί μου, αλλά και οι υπόλοιποι. Να είστε κοντά στον άνθρωπο. Και ένα τελευταίο, μην ξεχνάσετε τον τόπο μας, την Τριπολιτσά μας, την Αρκαδία μας. Αφού αποκτήσετε προσόντα και αποκτήσετε και γνώσεις και εμπειρίες, να έρθετε εδώ στον τόπο. Αυτός ο τόπος έχει όλες τις προοπτικές. Θα αισθάνεστε ιδιαίτερη χαρά αν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε δικούς σας ανθρώπους. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια, να γίνετε καθηγητές πανεπιστημίων όλοι. Και εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και καλή χρονιά.